να μην έχουμε επιθυμίες. Μία επιθυμία μόνο να έχουμε, την αγάπη στον Θεό. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι, προσέξτε τι κατεβαίνει στην καρδιά, να μην κατεβαίνει τίποτε. Γιατί ό,τι κατεβαίνει στην καρδιά, μετά υπάρχει ο φόβος ο άνθρωπος να το αγαπήσει αυτό και να το κάνει Θεό, να το λατρέψει, να το κάνει είδωλο στη θέση του Θεού. Και αυτό είναι η μέγιστη αμαρτία, έτσι, η ειδωλολατρία. Άλλος, ας πούμε, ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο κατεβαίνει στην καρδιά, έτσι, και σου λέει, εγώ λατρεύω τη γυναίκα μου ή το παιδί μου. Αυτός είναι ειδωλολάτρης. Έχει βάλει στη θέση του Θεού τη γυναίκα του, το παιδί του. Και αν, ας πούμε, ο Θεός που το κάνει, που το πάρει το παιδί, τρελαίνεται. Και τα βάζει και με το Θεό, τον οποίο δεν τον πίστεψε, ούτε τον λάτρεψε. Αλλά ξέρει να τα βάζει μαζί του μετά και να τον βρίζει. Γιατί το πήρε τι, το είδωλο που είχε λατρέψει. Και μπορεί να φτάσει και να πεθάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι σωστές αγάπες αυτές, ε? Η πρώτη και μέγιστη αγάπη θα πρέπει να είναι στο Θεό. Και θα έλεγα και η μόνη αγάπη. Και μετά, γιατί η μόνη αγάπη, το λέει η πρώτη εντολή. Να με αγαπήσεις, λέει, εξ όλης της καρδίας. Σημαίνει όλη την καρδιά σου σε μένα τη δώσεις. Και επειδή αγαπάς τον Θεό εξ όλης της καρδίας, μετά αγαπάς και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τους συγγενείς σου και όλο τον κόσμο. Επειδή αγαπάς τον Θεό,